Καλώς ήρθατε στο 5ο ετήσιο συνέδριο του IFAAcademy, στη σειρά. Να υποδεχτούμε τον κύριο Αναστάσιο Σπανίδη, ο οποίος είναι ο CEO της Generation Y. Λοιπόν, γεια σου Τάσο. Επιτέλους σας γνωρίζω από κοντά. Θα πω εγώ γι' αυτό. Έλα, μην ψεύδεσαι. Λοιπόν, ο Τάσος είναι ο άνθρωπος που θεωρώ ότι σίγουρα έχει δημιουργήσει από το μηδέν μια εταιρεία, από τα μεγαλύτερα digital agencies, με πολύ μεγάλη εγχώρια και παγκόσμια παρουσία. Και σίγουρα είναι, το πιστεύω και το λέω, ξέρεις ότι δεν λέω ποτέ τίποτα που δεν πιστεύω, και σίγουρα είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σας μιλήσει με πολύ απλό, κατανοητό και περιγραφικό τρόπο για να σας πει τι είναι, τέλος πάντων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έννοιά του και πού μπορείτε εσείς να την εκμεταλλευτείτε. Πριν κλείσω όμως, να πω το εξής. Ο Τάσος είναι από τους ανθρώπους που δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ ψηφιακά. Γνωριστήκαμε σήμερα. Εσύ. Έχουμε κάνει συνεργασία, έχουμε κάνει σύμβαση συνεργασίας, έχουμε ολοκληρώσει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε, γιατί είναι ένα digital agency για να σας παρέχει υπηρεσίες μέσω του IFAAcademy. Και γνωριζόμαστε για πρώτη φορά σήμερα. Αυτό είναι το digital κομμάτι. Και να πω και κάτι άλλο, αξίζει να μπείτε στο YouTube, να βρείτε την ομιλία του στο TEDx, να δείτε πώς 20 χρονών ξεκίνησε από το μηδέν, παίρνοντας τηλεφωνικό κατάλογο, να εξηγεί στους ανθρώπους τι είναι site, μέχρι που έφτιαξε ένα από τα μεγαλύτερα digital agency στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να δείτε όλη αυτή η διαδρομή, πώς αν έχεις πείσμα, πώς να πετύχεις μερικά πράγματα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει. Έχεις 20 λεπτά. Ευχαριστώ. TEDx Χανιά. Όπα. TEDx Χανιά, μπράβο. Εντάξει, Τάσο, έχεις μάτι. Πώς το λένε, έχεις μάτι. Εντάξει, φανταστική εισαγωγή, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είμαι μαζί σας. Θα μιλήσουμε για τον ασφαλιστή στην ψηφιακή εποχή. Ο πατέρας μου είναι ασφαλιστής. Ο Ιάκωβος, ναι. Έχει ενδιαφέρον γιατί μου λέει, βγαίνω στη σύνταξη, μου λέει, θα το πάρεις. Λέω, ξέρω εγώ, θα το δω τι θα κάνω. Έχω εντελώς διαφορετική οπτική γωνία στο πώς πρέπει να γίνεται η δουλειά, εντελώς. Δηλαδή, μου είπε, πρέπει να μεταφέρουμε τον printer. Λέω, ποιο printer, υπάρχει αυτό το μηχάνημα ακόμα? Πρέπει να βλέπουμε τους πελάτες κάθε μέρα, κάθε μέρα να βλέπουμε τους πελάτες. Τέλος πάντων. Η Generation Y, απλά για να δώσω κάποια νούμερα, είναι 19 χρόνια στην αγορά. Εμείς αυτό που πριν υπάρξει ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός κάναμε, ήταν ψηφιακό μετασχηματισμό σε επιχειρήσεις. Δηλαδή μπαίναμε μέσα, αλλάζαμε την κουλτούρα τους και τους δημιουργούσαμε την υποδομή για να μπορέσουν να μεγαλώσουν. Ψηφιακός μετασχηματισμός μεγαλώνει τζίρο και κέρδη. Αυτό κάνει. Είμαστε 150 επαγγελματίες, πιστεύουμε πάρα πολύ στην εξειδίκευση, ότι πιάσουμε το πάμε σε βάθος. Δεν είναι απλά να το φτιάξεις, είναι να το κάνεις να παράξει. Και εξάγουμε σε 24 χώρες. Ελληνική είναι η παραγωγή όλη, έχουμε γίνει μια ελληνική πολυεθνική. Δεν μας πιστεύουν να το λέμε στο εξωτερικό. Πρέπει να πηγαίνουμε τέλος πάντων πιο πολλά proof of identity για να κατανοήσουν την τεχνογνωσία μας. Οπότε το branding το κάνουμε εμείς στον εαυτό μας, στη χώρα μας και το καθεξής. Δαρβίνος και πάλι. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό από το να μπορείς να προσαρμόζεσαι στη νέα εποχή. Και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι νέα εποχή. Το ζούμε σήμερα, είναι τελειώνει. Αρχίζει ήδη να μεταξελίσσεται σε κάτι επόμενο. Τι μας προσφέρει λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός που μιλάμε σήμερα και το ακούμε συνέχεια κτλ.? Τέσσερα πραγματάκια. Τέσσερις πυλώνες. Α. Περισσότερες πωλήσεις. Β. Μείωση των λειτουργικών μας εξόδων. Και αυτά είναι τα δύο βασικά με το οποίο βγάζουμε λεφτά. Περισσότερες πωλήσεις και χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα. Τρίτο, να αρχίσω να μαζεύουμε δεδομένα, να αρχίσουμε να έχουμε δεδομένα ώστε οι αποφάσεις που θα παίρνουμε να βασίζονται σε αυτά. Όχι στο ένστικτο, όχι στο πόσο πολυταράς είναι κάποιος, ούτε στο πόσο σκέτο γνώστης ενός προϊόντος είναι. Έχεις δεδομένα τα οποία σου δείχνουν ότι μπορεί να θέλουν κάτι άλλο αυτοί εκεί έξω. Και τέταρτο, και το πιο βασικό κατά την άποψή μου, κάτι που δεν χρησιμοποιεί καθόλου ο ασφαλιστής σήμερα, είναι ότι έχω τη δυνατότητα να στοχεύσω έναν πελάτη, να του επικοινωνήσω με βάση όχι μόνο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά με βάση τα συμπεριφορικά. Θα τα εξηγήσω όλα στην πορεία. Θέλω όμως να σας κάνω ένα calibration, να αντιληφθούμε όλοι, γιατί όλοι καταλαβαίνετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ποιο είναι το calibration? 1980, δεκαετία του 80. Υπήρχαν 100 εκατομμύρια υπολογιστές. Οι εταιρείες βάλαν υπολογιστές και ανέβηκε η παραγωγικότητα. 90s, 1 billion, 10 φορές πάνω. Μπήκε ο υπολογιστής στο σπίτι μας. Όλοι πήραμε υπολογιστή στο σπίτι. Μέσα στη δεκαετία του 90. 2000. 10 φορές πάλι πάνω. 10 billion touch points. Όλοι πήραμε smartphone. Όλοι ξαφνικά είμαστε connected. 2010 με 2020. Τελειώνει δηλαδή. Internet of Things. Το ψυγείο μου είναι στο Internet. Η καφετιέρα μου είναι στο Internet. Το στεγνοτήριο είναι στο Internet. Θα μου πει τελείωσε και αν θες να κατέβεις να το μου αλλάξεις κτλ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η ψηφιακή πυκνότητα και τα δεδομένα τα οποία έχουμε στο τραπέζι πλέον είναι πάρα πολλά και αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Τα αξιοποιούν ήδη οι επιχειρήσεις αλλάζοντας τον τρόπο που δουλεύουν. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα: θέλουμε να φανάξουμε ταξί.
ένα μπιτάκι φωνάζουμε. Θέλουμε να ακούσουμε μουσική, Spotify. Δεν υπάρχουν πλέον, έχουν αλλάξει ήδη. Έχουμε δει τι ηρωή έχει ουσιαστικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε τι θα κάνει σε εμάς. Παραδείγματος χάρη. Υπήρχαν τα συντάδικα, δεν υπάρχουν πλέον. Υπήρχαν τα βιντεοκλαμπ, δεν υπάρχουν πλέον. Δεν χρειάζεται να τα κατανοούμε εκ των υστέρων. Ήδη κατανοούμε τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, θεωρώ με αυτό το παράδειγμα. Και αλλάζει και τη συμπεριφορά. Μιλάνε όλοι για τους millennials. Δύο πράγματα έχουν οι millennials. Instant gratification, ό,τι θέλουν το παίρνουν τώρα. Θέλω να δω ταινία. Παπ, την κατεβάζεις, βάζεις στο Netflix, τη βλέπεις. Παίρνει 3 δευτερόλεπτα, 2 κουμπάκια. Θέλω μουσική. Έχει την παγκόσμια δισκογραφία στα πόδια του. Έτσι έχει μάθει να δουλεύει. Δεν θα κάνει παραπάνω κόπο για να αγοράσει. Αρκεί να καταλάβει και να του μιλήσει τη σωστή γλώσσα. Και το δεύτερο πράγμα που θέλει είναι ευκολία και άνεση. Θέλω καφέ. Κλικ, 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 2 τέτοια μου έρχεται στην πόρτα μου. Δεν θα πάω απέναντι για να το πάρω. Είναι πανεύκολο να παραγγείλω φαγητό. Τέλος πάντων, ό,τι και να θέλει, πρέπει να είναι εύκολο και να έχει ταχύτητα απόκτησης. Άρα, αυτά είναι δύο πυλώνες, αν θέλω να προσεγγίσω millennials, που θα πρέπει να λάβω υπόψη για να του επικοινωνήσω. Και τι θα πει επικοινωνήσω. Κάνανε μια έρευνα αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγήκε ότι γενικότερα οι χρήστες του ίντερνετ δέχονται να έχουν στοχευμένη διαφήμιση κατά 92%. Δεν θέλουν γενική διαφήμιση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι millennials προδιατίθονται να δώσουν παραπάνω δεδομένα. Δεν υπάρχει έννοια των προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό βγήκε το GDPR, γιατί λέει: όχι, αυτοί το έχουν παρακάνει, τα δίνουν όλα. Κάτσε να το βάλω σε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Σε ποσοστό 98%. Να δώσω παραπάνω δεδομένα για να μου έρθει ακόμα πιο στοχευμένη η επικοινωνία. Όταν ψάχνω κάτι, το θέλω τώρα. Δεν το θέλω μετά από 10 λεπτά. Ούτε θα ενημερωθώ μετά από 10 λεπτά. Μετά ασχολούμαι με κάτι άλλο. Άρα τι καταλαβαίνουμε, ότι η διαφήμιση γενικότερα έχει πιθανεί. Αυτό που δουλεύει είναι η στοχευμένη διαφήμιση και αυτό είναι το νέο μας νόμισμα. Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε γιατί είναι και πιο οικονομικό. Μου κοστίζει για να μιλήσω στον έναν που ενδιαφέρεται. Είναι προσωποποιημένο, του μιλάω με τον τρόπο με τον οποίο θα του τραβήξω την προσοχή και είναι και μετρήσιμο. Καταλαβαίνω τι έβαλα και πόσα έβγαλα. Και όταν μιλάμε για προσωποποιημένο, θα σας δώσω μερικά απλά παραδείγματα. Η προσωποποίηση δεν είναι μόνο στο μήνυμα, στοχευμένο να είναι το μήνυμα, είναι στο πού βρίσκεται, με βάση το location, θέλω να πιάσω την γειτονιά, μπορεί να είναι με βάση τη συσκευή, είναι στο κινητό του, είναι στο tablet του, είναι στο desktop του. Είναι και την κατάλληλη στιγμή. Το πρωί δουλεύει, το απόγευμα το ψάχνει. Σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και το user attention, το να πάρω την προσοχή του, είναι μεγάλο κόλπο. Όλοι ήρθατε, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι, με αυτοκίνητο. Ακούσατε ραδιόφωνο. Πείτε μου μια διαφήμιση που ακούσατε. Είναι πολύ δύσκολο να το ανακαλέσετε, είμαι σίγουρος. Πείτε μου μια αφίσα που είδατε. Στο ίντερνετ όμως, όταν του τραβήξει την προσοχή, τον έχει καταγράψει. Ξέρει ποιο είναι, ξέρει τι κάνει και έχει όλα αυτά τα δεδομένα για να του βγάλει την κατάλληλη στιγμή το κατάλληλο μήνυμα. Δεν υπάρχει πλέον η λογική του ότι έχω ένα προϊόν και θέλω να το επικοινωνήσω σε γυναίκα 30-35 με 2 παιδιά. Αυτό είναι το καινούργιο μοντέλο. Πρέπει να είναι γυναίκα 30-32, χωρισμένη, με 2 παιδιά, αγόρια, πάνε ιδιωτικό σχολείο. Αυτή είναι C-level executive σε πολυεθνική εταιρεία. Την ενδιαφέρει να πηγαίνει στο γυμναστήριο ή όχι. Έχει όμως ένα boyfriend, είναι στην Γλυφάδα, είναι δικηγόρος. Αγοράζει αυτήν την μπράντα, λειτουργεί. Πάει ταξίδια, δεν πάει ταξίδια, σε αυτό το επίπεδο οικονομικά, σε αυτό το επίπεδο οικονομικά. Άρα βλέπουμε δημογραφικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Άρα τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να τη στοχεύσω πολύ καλύτερα και να τη τραβήξω την προσοχή που συζητάμε. Και αν αλλάξω μόνο μία μεταβλητή, δηλαδή από C-level στέλεχος, να πούμε ότι είναι νοικοκυρά. Τη ζει από τον εισόδημα του άντρα της. Ή ότι έχει 2 δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Κατευθείαν μπορώ να αλλάξω όλη μου τη στρατηγική για να τη τραβήξω την προσοχή. Με βάση το χρώμα, ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα, για να βγάλω τη διαφήμιση μου σε αυτήν. Με νευρογλωσσικό προγραμματισμό να βρω ποιο είναι αυτό το keyword που όταν θα το, την ώρα που σερφάρει, να το πω έτσι απλά, στο Facebook θα το δει, θα πει: όχι, αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό μου ερεθίζει τον εγκέφαλο να κάνω κλικ για να ενημερωθώ περαιτέρω, για να έρθω σε επαφή μαζί σου και ούτω καθεξής. Ποια ώρα θα το βγάλω, ποια μέρα θα το βγάλω, από ποια συσκευή. Απλό παράδειγμα. Παίρνουμε τη μαμά, μπαίνει στην Google, ψάχνει ασφάλιση υγείας, πέφτει στο site μας, το χαζεύει και λίγο, δεν τη γεμίζει και το μάτι. Πάει παρακάτω να δει μια μαγειρική, μια συνταγή. Την ακολουθώ όμως εγώ. Έχετε δει που πάτε να βρείτε ένα ξενοδοχείο και ξαφνικά το ξενοδοχείο σας κυνηγάει παντού. Αυτό μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Αφού πάει μετά στο YouTube να βάλει μουσική καθώς μαγειρεύει, επειδή βρήκε την συνταγή, πέφτει η διαφήμισή μου, τη οποία λέω 2 γρήγορες ατάκες, τι είναι αυτό που μπορώ να τη προσφέρω. Μπαίνει μετά στο Facebook να μιλήσει με μια φίλη τη, πάλι την ακολουθώ. Τη έχω επιπλήσει τόσο πολύ τον εγκέφαλο. Αν έχω δώσει όμως τα σωστά μηνύματα, είναι σίγουρο θα γυρίσει πίσω και τι θα κάνει, θα επικοινωνήσει μαζί μου. Ποιο είναι το κόστος για να τα κάνω αυτά? Κανένα. Το κλικ πληρώνει. Πληρώνει όταν έχει έρθει και κοιτάει μόνο εμένα. Άρα μπορώ να έχω όχι απλά μετρήσιμα αποτελέσματα, μπορώ να έχω δυναμικά αποτελέσματα με επιστροφή του κεφαλαίου.
Μία έρευνα η οποία αποδεικνύει πόσο στρέφεται πλέον ο ασφαλιζόμενος ψηφιακά στο να θέλει να επικοινωνεί με τον ασφαλιστή του, είναι αυτή. Για οποιαδήποτε ανάγκη, μια καινούργια πρόταση που μπορεί να θέλει, ένα claim, ένα οτιδήποτε, μια αναζήτηση που κάνει κτλ., προτιμάει κατά 70% το τηλέφωνο δεν θα πεθάνει ποτέ, αλλά κατά 70%, 2/3, να το κάνει ψηφιακά. Δεν ξέρω, για όσοι παραγγέλνετε για παράδειγμα online το φαγητό, είναι που σε παίρνει τηλέφωνο να σου πει κάτι δεν έχει και λες πω, πρέπει να μιλήσω τώρα. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται. Ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι πώς θα βελτιώσω την εμπειρία του πελάτη μου. Ξέρετε, οι άνθρωποι αγοράζουν από εμάς πρώτα γιατί τους αρέσουμε και μετά επειδή έχουν ανάγκη το προϊόν μας. Άρα πώς μπορώ να τους κάνω να είμαι πιο θελκτικός. 50% είπε ότι θέλει να έχω μεγαλύτερο accessibility. Accessibility δεν σημαίνει έρχεται σπίτι σου το βράδυ και μπαίνει μέσα. Σημαίνει ότι μπορεί να βάλει WhatsApp, Viber, δώσ' του και άλλα κανάλια που μπορεί να τον εξυπηρετούν λόγω τη δουλειά του ή τη συγκρασία του να έρθει σε επαφή μαζί σου. Ή content explanation, περαιτέρω επεξήγηση του περιεχομένου σου. Όταν έχει το δικό σου site, για παράδειγμα, όσο απλό και να είναι, είναι το πώς θα τοποθετηθεί, πώς θα βγάλει το χαρακτήρα σου μέσα σε αυτό εξηγώντας. Γιατί να έχει ασφαλιστική συνείδηση για το Α ή το Β προϊόν, γιατί να ασχοληθεί να συζητήσει μαζί σου, γιατί αξίζει να βρεθεί μαζί σου. Και ένα ενδιαφέρον ακόμα είναι ότι το 30% ζητάει παραπάνω online access. Θέλει παραπάνω να είναι τεχνολογικά συνδεδεμένος με τον ασφαλιστή του. Να το μαζέψουμε. Τέτοια απλά βηματάκια. Δεν θέλω να προτείνω να φέρετε ρομπότ, δεν θέλω να προτείνω πάρα πολύ απλά πραγματάκια. Είναι αδιανόητο να μην έχετε προσωπική ιστοσελίδα. Μπορεί να έχει λίγο περιεχόμενο, μπορείτε να δομήσετε τη σκέψη σας τι περιεχόμενο θα βάζετε, αλλά ξαφνικά αρχίζεις και δημιουργείς έναν χώρο που μέσα στην φασαρία και την υπερβολή των δεδομένων που υπάρχουν online, δημιουργείς το δικό σου κοινό, το οποίο θα ταυτιστεί με αυτό που του προσφέρεις, το δικό σου στυλ, be yourself, μην το κάνετε στημένο, να είναι αυτό που πραγματικά σας εκφράζει, ο τρόπος που μιλάτε με το δικό σου πελατολόγιο, προς το κοινό που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει περισσότερο να απευθυνθείτε, και χρησιμοποιήστε τη στοχευμένη διαφήμιση. Δεν κοστίζει. Όλο μετριέται σε return on investment. Πόσα έβαλα, πόσα έβγαλα. Αρκεί να στηθεί σωστά. Είναι θέμα εμπορικής σκέψης το πώς θα στηθεί. Τι κοινό θέλω να πιάσω. Γιατί μου δίνει διαφορετική ταχύτητα δικτύωσης. Ποιον CEO δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να βρείτε. Όλους μπορείτε να τους βρείτε. Στο LinkedIn είναι. Άρα, αν είστε ικανοί επικοινωνιακά, του ανοίγεις και του γράφεις ένα μήνυμα το οποίο θα τον κάνει να σου πει ναι, θέλω ένα ραντεβού 10 λεπτά ή οτιδήποτε. Τον έχεις εκεί. Δεν τον αξιοποιείς για να έχεις τον πελάτη των 10.000 ευρώ και των 20.000 ευρώ. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου τον χρόνο. Δεν υπάρχει μεγάλος και μικρός. Το ίντερνετ είναι ίντερνετ. Ο καθένας μπορεί να έχει τεράστια φωνή. Να δημιουργεί το δικό του κοινό και ουσιαστικά να παίρνει το δικό του χώρο. Και θα πω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι διαχρονικό. Το αποπλάτω ότι η μεγαλύτερη νίκη από όλες είναι αυτή που κάνει στον εαυτό του. Το να μετασχηματιστείτε, να κατανοήσετε τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να το αξιοποιήσετε είναι μια νίκη του εαυτού σας που θα βοηθήσει και στην τσέπη σας. Ευχαριστώ.